Γεια σας, πρόδρομος Κοφσανίδης, live stories μετά από πάρα πολύ καιρό και θα σας εξηγήσω το γιατί πάρα πολύ καιρό. Βλέπετε πολλές αλλαγές, έτσι πάρα πολλές αλλαγές. Βλέπετε καταρχήν ότι δεν είμαι ούτε στο χώρο της βιβλιοθήκης του GR Discovery, ούτε στα τηλεοπτικά στούντιο του GR Discovery, και είναι μία από τις αλλαγές αυτές οι οποίες θα τις αναλύσουμε και θα τις εξηγήσουμε. Για όσους δεν με ξέρετε, είμαι ο Διευθύνων Σύμβουλος του GR Discovery, του μοναδικού ερευνητικού οργανισμού αναζήτησης στη χώρα, νόμιμου οργανισμού έρευνας και αναζήτησης στη χώρα. Θα πούμε και γι' αυτό κάποια πράγματα. Να σας δείξω λίγο στον υπέροχο χώρο που βρίσκομαι και να καταλάβετε και λίγο και τις δυνατότητες που θα έχουμε από εδώ πέρα. Λοιπόν, παίρνω το κινητό μου και δίνω εικόνα από το κινητό. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι που βλέπω μπροστά μου, έτσι. Πάμε εδώ να δούμε εδώ κάποια πράγματα, από εδώ κάποια άλλα πράγματα, και εδώ απέναντι είναι μία φανταστική βιβλιοθήκη που έχω φτιάξει εγώ, η οποία θα τη χρησιμοποιήσουμε σε επόμενα live stories, έτσι, και θα αναλύσουμε πολλά ωραία πραγματάκια. Και εδώ είναι που με βλέπετε, τέλεια. Λοιπόν, πάμε τώρα να δώσουμε την κάμερα, δεν μας χρειάζεται ξανά αυτή. Λοιπόν, σήμερα το επεισόδιο, το πρώτο επεισόδιο μετά από πάρα πολύ καιρό του τρίτου κύκλου του Live Stories, έχει τίτλο «Εν αρχήν είναι η πόλη». Και όπως καταλάβατε, θα δείτε στη συνέχεια τι ένα ταξίδι μου στη Κωνσταντινούπολη, όπου σήμερα θα αναλύσουμε στο πρώτο μέρος, γιατί δεν χωράει όλη η περιήγηση στη Κωνσταντινούπολη, στη βασιλεύουσα, ένα επεισόδιο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα αναλύσουμε μόνο το κομμάτι της Αγίας Σοφίας. Αλλά πριν πάμε εκεί, αυτό το οποίο θέλω να σας πω και με αυτό να ξεκινήσουμε, είναι κάποια πράγματα τα οποία πολύ καιρό έμεινα σιωπηλός, και εγώ και οι συνεργάτες μου στο GRD και ο Χρήστος ο Μακρόπουλος που είναι πρόεδρος και ο Δημήτρης Ελευθεριάδης που είναι αντιπρόεδρος και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, συνεργάτες, παύλα, εργαζόμενοι στο GRD, μείναμε πάρα πολύ καιρό σιωπηλοί και νομίζω ότι για πρώτη και για τελευταία φορά πρέπει να πούμε κάποια πράγματα, γιατί βλέπω ότι η μαλακία πάει σύννεφο, δυστυχώς. Τώρα θα μου πεις, άμα δεν πήγαινε η μαλακία σύννεφο, θα είχαμε τα χάλια αυτά που έχουμε? Όχι, φυσικά. Και επειδή και ένας πολύ καλός φίλος λέει το ότι έχουμε τους πολιτικούς και τους δημοσιογράφους που μας αξίζουν, έτσι εγώ θα το επεκτείνω λίγο και θα πω ότι έχουμε τους πολιτικούς, τους δημοσιογράφους, αλλά και τους ανθρώπους στο χώρο της έρευνας που μας αξίζουν, έτσι. Και αυτό γιατί δεν θα σταθώ σε ονόματα, αυτό είναι προτέρημα άλλων, έτσι, να το κάνουν αυτό το πράγμα, είτε φανερών είτε κρυφών ανθρώπων, γιατί όλα τα έχει η Μαριωρή, ο Φερετζές της έλειπε και ταιριάζει πάρα πολύ ωραία η παροιμία και με το σημερινό μας θέμα. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που βγαίνουν και με προσωπείο, υπάρχουν και κάποιοι που βγαίνουν και φανερά, αλλά έχουν άλλο προσωπείο, έτσι, αυτό είναι χειρότερο για μένα, άμα θέλετε τη γνώμη μου, γιατί ξέρουμε ότι ο άλλος είναι βλάκας, βγαίνει με μάσκα, έτσι. Ο άλλος όμως, που υποτίθεται, και οι άλλοι, δεν είναι μόνο ένας, έτσι, και οι άλλοι, οι οποίοι υποτίθεται ότι δεν φορούν προσωπείο, φορούν, αλλά είναι κρυμμένο. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω
Ένα τεράστιο ευχαριστώ για την αγάπη σας για το πόδι μου, γιατί δυστυχώς η επιστροφή μου από την Κωνσταντινούπολη έφερε και ένα τραυματισμό. Βαίνει καλός για από κατάσταση και από θεραπεία του. Σύντομα θα έχουμε και Inferno, έτσι, τη δεύτερη εκπομπή μου, η οποία αυτή είναι μοναδική στο χώρο της αναζήτησης, για το λόγο το ότι ό,τι σας λέω και ό,τι σας λέμε, γιατί δεν είναι προϊόν δικό μου, έτσι δουλεύουν πόσα παιδιά από πίσω και πρέπει να τους ευχαριστήσω δημόσια, ό,τι σας λέμε το δείχνουμε κιόλας. Δεν είναι αέρας αυτά τα οποία λέμε. Λοιπόν, για να επανέλθω στο πρόλογο, είναι ότι πάρα πολύ απλά θα εξηγήσω τα αυτονόητα που στην Ελλάδα έχουμε χάσει την έννοια των αυτονόητων. Πριν από 2 χρόνια λοιπόν πήρα μια απόφαση εγώ και κάποιοι συνεργάτες μου που σας ανέφερα πριν να δημιουργήσουμε στην χώρα τον πρώτο και μοναδικό οργανισμό έρευνας και αναζήτησης σε ξένα πρότυπα. Και γιατί λέμε σε ξένα πρότυπα? Γιατί πάρα πολύ απλά εδώ στην Ελλάδα είναι όλα ισοπεδωμένα. Φταίνει άνθρωποι, όπως θα δούμε στη συνέχεια, έτσι, δεν φταίει μόνο το σύστημα και η κακή πολιτική και το ένα και το άλλο και το παράλληλο, όχι φυσικά, φταίνε οι άνθρωποι και φυσικά οι άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν και στηρίζουν και ακούν αυτούς τους ανθρώπους, όπως αντίστοιχα γίνεται και με τους πολιτικούς, αυτοί που πάνε και ψηφίζουν όλους αυτούς που βγαίνουν και κάνουν όλα αυτά τα οποία κάνουν. Έτσι λοιπόν, πριν από 2 χρόνια πήραμε μια απόφαση να κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία ήταν πρωτόγνωρα στη χώρα σε αυτό το κομμάτι. Και έτσι λοιπόν μπήκαμε περισσότερο, όχι ότι δεν ήμασταν, αλλά μπήκαμε πιο βαθιά, ήμασταν από το 2001 με τον ερευνητικό οργανισμό, που κάποιοι το αφισβήτησαν και αυτό, αλλά αυτοί κάποιοι θα αρχίσουν να τρώνε τις φαλιάρες τη μία μετά την άλλη, έτσι, σε λίγο καιρό. Και όχι από εμάς, για να μην παρεξηγηθώ, θα δείτε τι σας λέω. Και μπήκαμε πιο βαθιά. Μπαίνοντας λοιπόν σε αυτόν τον χώρο πιο βαθιά, πρώτο μας μέλημα ήταν να τον αναβαθμίσουμε, όπως πιστεύω ότι το κάναμε, γιατί ο χώρος τότε ήταν σε ημιερασιτεχνική κατάσταση, χωρίς να είναι κακό αυτό το πράγμα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, τις οποίες οφείλω να παραδεχτώ, έτσι. Και προσπαθήσαμε να τον αναβαθμίσουμε και να το πάμε από την ημιερασιτεχνική κατάσταση στην κατάσταση την επαγγελματική. Δυστυχώς, τα κατάλοιπα των εκπομπών του κυρίου Χαρδαβέλα, που όσο το θαυμάζω σαν δημοσιογράφο, άλλο τόσο στεναχωρήθηκα όταν επέλεξε να κάνει τις πύλες του ανεξήγητου, που ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, αλλά δυστυχώς μετά μπήκανε κάποιοι παρατρεχάμενοι μέσα. Πάντοτε γίνεται αυτό, και όταν μπαίνουν οι συγκεκριμένοι παρατρεχάμενοι, όλο αυτό διαλύει και φτάνει στα όρια του γραφικού. Να σας θυμίσω εκπομπές όπου οι μισοί βρίζανε Χριστούς και Παναγίες, οι άλλοι μισοί βρίζανε Δίες και Απόλλωνες, δηλαδή σοβαρότητα μηδέν. Άλλες εκπομπές που ένας έβγαινε και έλεγε εγώ είδα εξωγήινο. Άλλες εκπομπές που έλεγε ότι εγώ ό,τι λέω είναι σωστό και ό,τι λέει οι υπόλοιποι είναι ψέματα και λάθος. Τραγιαλαφικές καταστάσεις, έτσι, και εγώ σας τα λέω, αλλά ψάξτε στο YouTube, δείτε τις εκπομπές, δεν είναι κάτι το οποίο είναι δική μου γνώμη. Νομίζω ότι όποιος έχει μυαλό και το βάζει και δουλεύει και μπαίνει στη διαδικασία να σκέφτεται, μπορεί και να το καταλάβει αυτό το πράγμα, έτσι. Και δυστυχώς ο χώρος μπήκε σε μία γραφική κατάσταση, και γι' αυτό και αυτές οι εκπομπές έφτασαν στο τέλος. Και να σταθώ λίγο και να σας πω ότι λόγω του πατέρα μου, αλλά και λόγω της δουλειάς μου και της ιδιότητάς μου,
Έχω μεγαλώσει μέσα σε δημοσιογραφικούς χώρους και μέσα σε κανάλια. Άρα λοιπόν όσοι βγαίνουν και ευαγγελίζονται και λένε το ότι η εκπομπή σταμάτησε γιατί έκλεισε το Alter, ή δεν ξέρουν τι λένε ή τα λένε επισκοπήμως αυτό το πράγμα, γιατί μια εκπομπή η οποία έκανε νούμερα και υποτίθεται ότι είχε χορηγούς, τα άλλα τα κανάλια θα κάνανε κρά αμάν και πώς να την πάρουν, και πόσο μάλλον και με έναν δημοσιογράφο που έφερε το όνομά του τουλάχιστον στην αρχή, ο οποίος ήταν γνωστός και αναγνωρισμένος. Έπειτα υπήρχε ένα χάος, υπήρχαν κάποιες εκπομπούλες σε περιφερειακά κανάλια, οι οποίες κάποιες νομίζω συνεχίζουν μέχρι και σήμερα, έτσι, οι οποίες δεν θα τις κατηγορήσω σε καμία των περιπτώσεων, αλλά όταν είσαι σε ένα μικρό κανάλι, κοιτάς πρωτίστως την επιβίωσή σου και έπειτα το να παρουσιάσεις μια ποιότητα και μια σωστή έρευνα και αναζήτηση. Φυσικά κάποιοι καταλάβανε ότι αυτό το πράγμα έχει ψωμί και στραφήκανε κάπου αλλού επί προσωπικού, έτσι. Okay, ο καθένας, θα έρθουμε μετά σε αυτό, έτσι, ο καθένας πορεύεται με βάση τα δικά του θέλω και με τα δικά του πράγματα. Στη συνέχεια, η επόμενη απόπειρα που έγινε σε πανελλήνιο κανάλι ήταν η Φυγόκεντρος, όπου μια πολύ ωραία στην παραγωγή εκπομπή, που φυσικά, εντάξει, είχε και τα μειονεκτήματά της, είχε αρκετό copy-paste, έτσι, είχε αρκετό Google, και όπου και εκεί πέρα πάλι μπήκανε κάποιοι άνθρωποι και τα αποτελέσματα τα ξέρετε, έκλεισε η εκπομπή. Για το χύψιο μεγαλόγο δεν εξετάζω αυτή τη στιγμή και δεν με ενδιαφέρει κιόλας καμία εκπομπή γιατί έκλεισε και το τι και το πώς. Εγώ απλά σαν τηλεθεατής αλλά και σαν άνθρωπος ο οποίος ζητήθηκε εμένα η γνώμη μου στις περισσότερες από αυτές τις εκπομπές και βγήκα και σαν καλεσμένος, έτσι, οφείλω να πω κάποια πράγματα. Και όπου πάλι μπήκανε κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι φυσικά διαφήμιζαν και τα βιβλία τους μέσα από εκεί, και το ένα και το άλλο και το παράλλο, και ξαφνικά, τακ, καληνύχτα, γεια σας, τελείωσε και αυτή η εκπομπή. Πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα σε αυτόν τον χώρο κρατάνε μια συγκεκριμένη στάση. Δεν θα χαρακτηρίσω εγώ κανέναν άνθρωπο αν είναι καλή ή κακή η στάση την οποία κρατάει μέσα στο χώρο. Εγώ το μόνο που θα μπορώ να χαρακτηρίσω, έτσι, είναι το σύνολο του χώρου, όπου βλέποντας αυτά τα πράγματα θέλαμε να ενώσουμε το σύνολο των ερευνητών, όλους φυσικά δεν μπορεί να τους ενώσει ποτέ, κυρίως στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα σκεφτείτε ότι υπάρχουν 10 άνθρωποι και υπάρχουν 12 διαφορετικές γνώμες. Όχι 11, ούτε 9. 12 διαφορετικές γνώμες. Σκεφτείτε τώρα πόσο μάλλον εμείς να προσπαθήσουμε να ενώσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Κάποιοι τρώγονται με τα ρούχα τους, κάποιοι τη μύτη εδώ πέρα πάνω στο Θεό, κάποιοι εγώ είμαι ο πρώτος, κάποιοι κάτι κάνω κι εγώ, κάποιοι το ένα, κάποιοι το άλλο, κάποιοι δεν βγαίνουν μπροστά στις κάμερες, κάποιοι δεν γράφουν, κάποιοι δεν μιλάνε στο ραδιόφωνο, κάποιοι δεν... Τέλος πάντων, είναι ένα χάος όπως μπορείτε να καταλάβετε. Και εμείς πήραμε τον άχαρο ρόλο σαν GRD και εγώ προσωπικά όλα αυτά τα κομμάτια να τα ενώσουμε. Η διαφορά τώρα που διαφοροποιεί εμάς σαν GRD από όλους τους υπόλοιπους που είναι εκεί έξω, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που κάποια στιγμή θα τις αναφέρουμε, ένας ή δύο, έτσι, υπάρχει κάτι το οποίο διαφοροποιεί, ότι εμείς είμαστε ένας νόμιμος οργανισμός, βλάκας ένας τύπος ο οποίος βγαίνει και λέει τα αντίθετα, δεν θα μπω καν στη διαδικασία. Όποιοι έχετε αγοράσει από εμάς προϊόντα, έχετε πάρει και την απόδειξή σας, γράφει και το αφημί μας πάνω, γράφει και τα πάντα όλα. Έτσι, όποιος έχει τη διάθεση και όλα αυτά, έρευνα σας δίνω, έρευνα ζητάω και από εσάς, ας ψάξει να δει. Έτσι,
Η διαφορά είναι ότι εμείς σαν νόμιμος οργανισμός και σαν νόμιμη εταιρεία έχουμε κάποια έξοδα. Έχουμε κάποια παιδιά τα οποία ζουν τις οικογένειές τους μέσα από εμάς, δουλεύοντας και κάνοντας μία από τις ωραιότερες και σημαντικότερες δουλειές που υπάρχουν, το να ψάχνουν και να σας φέρουν αλήθεια μπροστά σας. Και έχουμε και κάποια έξοδα τα οποία πληρώνουμε στο υποτιθέμενο ελληνικό κράτος, εφορίες κλπ. Οι υπόλοιποι όλοι, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, ξαναλέω, έτσι, δεν έχουν κανένα έξοδο και θα σας εξηγήσω το λόγο που δεν έχουν κανένα έξοδο. Γιατί βάζουν μπροστά τους μία κάμερα, έναν υπολογιστή ή ένα τάμπλετ ή ένα κινητό και κάνουν ένα βίντεο μηδέν έξοδα. Ή μάλλον τα μόνα έξοδα που μπορούν να έχουν είναι το ρεύμα. Τώρα θα μου πείτε, αν δεν κάνανε εκπομπή δεν θα το είχαν το ρεύμα. Το είχαν. Και το ίντερνετ. Τώρα θα μου πείτε, άμα δεν κάνανε εκπομπή δεν θα το είχαν το ίντερνετ. Θα το είχαν το ίντερνετ. Και σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτοί οι τύποι που κάνοντας αυτό το πράγμα, χωρίς να έχουν κανένα έξοδο, χωρίς να έχουν κάνει έναρξη στην εφορία, χωρίς να έχουν κάτι νόμιμο, γιατί είπα πριν για σφαλιάρες, θα δείτε σε λίγο καιρό, σε πάρα πολύ λίγο, ότι πολλά κανάλια στο YouTube εδώ στην Ελλάδα θα αρχίσουν να κλείνουν το ένα μετά το άλλο και θα αρχίσουν να πέφτουν οι αγωγές και οι μηνύσεις τη μία μετά την άλλη, όχι από εμάς αλλά από τη νέα νομοθεσία η οποία έχει ψηφιστεί και τρέχει. Θα το δείτε. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εμένα μου αρέσουν αυτά, να μπει μια σειρά επιτέλους σε όλο αυτό το μπουρδέλο που υπάρχει και λέγεται ελληνικό YouTube ή ελληνικός υποτιθέμενος χώρος της έρευνας και της αναζήτησης. Και όλοι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι τα κονομάνε. Πώς τα κονομάνε? Με ψεύτικες συνδρομές. Κάνε τη συνδρομή σου για να δεις τις εκπομπές μου και τα βίντεο μου. Ποιος κόβει παραστατικό γι' αυτό? Ποιος? Φορολογούνται αυτά τα λεφτά? Και εσύ που με κοιτάς και εγώ που σου μιλάω, μαλάκες είμαστε που φορολογούμαστε και κόβουμε παραστατικά. Όποιοι έχετε έρθει και όποιοι έχετε αγοράσει θα δείτε ότι παίρνετε ένα βιβλίο που μάζει 10 ευρώ και κόβουμε απόδειξη για να πληρώσουμε και το ΦΠΑ αλλά και την εφορία μετά. Μαλάκες. Έτσι. Κάποιοι στηρίξτε λέει το κανάλι κάνοντας προσφορές στο YouTube και από εδώ και από εκεί και από την άλλη. Πώς? Γιατί? Τι να σε στηρίξει? Νιώσ' ήμουνα και γέρασα. Είχα να κάνω τόσο καιρό live stories και περίμενα να έρθει σεισμός που δεν ήρθε ποτέ. Περίμενα να έρθει πόλεμος που δεν ήρθε ποτέ. Περίμενα να κρυώνω και εγώ εδώ χωρίς να ανάψω τίποτα στη μέση του πουθενά είμαι με κοντομάνικο. Περίμενα να είναι ο χειρότερος χειμώνας όλων των εποχών, αλλά ο χειρότερος χειμώνας του 2012 παραμένει να είναι ο χειρότερος όλων των εποχών. Τα περίμενα όλα αυτά, άρα λοιπόν για ποιο λόγο κάποιος να στηρίξει ένα κανάλι? Για να βγαίνει κάποιος και να λέει το κοντό του και το μακρύ του που το 90% είναι ψέματα? Και ακούστε τώρα κάτι να γελάσουν. Έχουμε καταθέσει μια πάρα πολύ ωραία πρόταση, το που θα το δείτε κάποια στιγμή, να αναλάβουμε, γιατί είπαμε ότι είμαστε οι μόνοι νόμιμοι, να αναλάβουμε, και δεν μιλάω για εκδοτικούς, τους αφήνουμε απ' έξω, έτσι, οι μόνοι νόμιμοι να μπορούμε να ελέγχουμε, προσέξτε, χώαξεις, αφήστε τους αυτούς. Αυτή είναι αλλού Παπαευαγγέλου, το έχω πει 10.000 φορές τι ρόλο βαράνε, τι ρόλο δεν βαράνε. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν βγει, τους έχουν κάνει δημόσια ξεφτύλα και αυτοί συνεχίζουν ακόμα.
και λοιπά και λοιπά. Τέλος πάντων, να αναλάβουμε και να φέρουμε εις πέρας όλο αυτό το κακό συναπάντημα που βγαίνει στο ελληνικό YouTube και λέει αποκλειστική πληροφορία, αποκλειστική είδηση, το ακούτε πρώτοι εδώ. Έκλασε ο Πρωθυπουργός πριν από 5 λεπτά, το ακούτε πρώτα εδώ. Βγήκαν τα ψάρια και χορεύουν, θα γίνει σεισμός 800 ρίχτερ. Εντάξει, να σας πω και εγώ, θα το πω κάποια στιγμή, θα γίνει και θα πω, αν σας το είπα. Έτσι. Και όλα αυτά. Πιστεύω ότι θα την πάρουμε αυτή την άδεια και θα γυαλάσουμε πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, έρχεστε εδώ τώρα και καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι σας κοροϊδεύουν και σας δουλεύουν. Γιατί χωρίς να έχουν το παραμικρό έξοδο, το παραμικρό έξοδο, μάλιστα κάποιοι κάνουν και εκπομπές έξω στη φύση. Τώρα θα μου πεις, είναι το έξοδο η βενζίνη. Ναι, οκ, okay, αλλά δεν τους υποχρεώνει κανένας να παίρνουν το αυτοκίνητο και να καίνει τη βενζίνη και να πηγαίνει, και να πηγαίνουν και να κάνουν τα αποκλειστικά τους. Έτσι, σε καμία των περιπτώσεων. Αμφιβάλλω λοιπόν, για να το προχωρήσω και ένα στάδιο παραπάνω και να κλείσω όλο αυτό, αμφιβάλλω λοιπόν εάν όλοι αυτοί, αυτά τα οποία αποκομίζουν, είτε από τις προβολές, τις διαφημίσεις στο YouTube, που είναι χιλιάδες φυσικά, τι ζώα να υπάρχουν και να ακολουθούν, έτσι, από τις προσφορές και από τα καμπανάκια που βαράνε και παίρνουν πόσα χρήματα, από τις συνδρομές για να δουν αποκλειστικό περιεχόμενο, έτσι. Αφιβάλλω λοιπόν από όλα αυτά, εάν τα δηλώνουν και στην εφορία. Εγώ λοιπόν, σαν διεύθυνση ενός νόμιμου οργανισμού που φορολογείται κάθε μήνα και από τον ΕΦΚΑ και από την εφορία και από όλο αυτό το κακό συναπάντημα, κάνω μια δημόσια κρούση στις αρμόδιες αρχές να κάνουν έναν έλεγχο σε όλους αυτούς για να δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος και πόσα πίδια πιάνει, όπως λέει και η παροιμία. Έτσι. Γιατί δεν γίνεται να υπάρχουν, φίλοι μου, 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δεν γίνεται εμείς να παλεύουμε με τα σύννεφα κάποιοι να μας ρίχνουν κατάρες. Αυτοί οι οποίοι μιλάνε πολύ για στη μαγεία, ξέρετε, το έχουν και λίγο παραπάνω. Να μας τραβάνε και να μας διώχνουν κόσμο λέγοντας ανακρίβες και ψευτιές δημόσια. Αλλά ταυτόχρονα να κοροϊδεύουν και τον κόσμο. Και ξαναλέω, για να μην παρεξηγηθώ, δεν μιλάω για κάποιους συγκεκριμένους, μιλάω για το σύνολο. Για το σύνολο. Ο κορονοϊός αποδείχτηκε το ένασμα για όλους αυτούς τους, μη τους χαρακτηρίσω, το να γίνουν όλοι, λέει, ξαφνικά δημοσιογράφοι και ερευνητές με ένα κανάλι στο YouTube και να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Εντάξει, κάποιοι εξελίχθηκαν και μέσω από τον κορονοϊό κάναν κάθε μέρα εκπομπές και λοιπά. Και εντάξει, για να μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, και εμείς που δεν είχαμε βγει μέχρι στιγμής να μιλήσουμε, έτσι, καθόμαστε και παλεύουμε με την νομιμότητα για να σας φέρουμε ποιότητα και αλήθεια. Ποιότητα και αλήθεια. Κάπου, κάποια στιγμή το ποτήρι ξεχυλίζει, έτσι, ξεχυλίζει και καταντάει αηδία. Γι' αυτό λοιπόν κάνω αυτό το δημόσιο κάλεσμα στις αρχές για το οτιδήποτε. Κλείνοντας λοιπόν αυτόν τον πρόλογο, να σας πω το ότι θέλω και θα γίνει από εμάς πράξη, εάν δεν έχει γίνει μέχρι στιγμή που γραφόταν αυτό το
το βίντεο, να κινηθούμε νομικά, αλλά και όλοι αυτοί, προσέξτε τι θα πω, προκαλώ και προσκαλώ όλους αυτούς οι οποίοι φύγονται, είτε είναι φίλοι, είτε είναι εχθροί, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, φύγονται από κάποια βίντεο κάποιων με μάσκες, να κινηθούμε νομικά, όλοι μαζί ενωμένοι, για να ξεσκεπαστεί και να δούμε ποιοι είναι αυτοί από πίσω. Και αυτό το κάλεσμα το κάνω δημόσια. Εάν κάποιοι λοιπόν δεν ακολουθήσουν, αυτοί, για μένα τουλάχιστον, μετά από αυτά τα οποία έχω ψάξει και έχω δει και έχω βρει, σαν GRD όχι σαν πρόδρομος, για να μην παρεξηγηθώ, θα είναι ίσως συνεταιράκια με αυτούς οι οποίοι λένε όλα αυτά τα έσχη. Γιατί δεν ξέρω κανέναν που να θίγεται και να μην διεκδικεί με όλους τους τρόπους το δίκιο του. Υπόψη. Πρώτη και τελευταία φορά τα ακούσατε, έτσι, αλλά έπρεπε να ακουστούν, γιατί όλα τα παιδιά στο GRD, όλοι οι συνεργάτες, όλοι οι φίλοι μου, όλοι οι εργαζόμενοι βράζουν με αυτούς τους τύπους, όλους αυτούς τους τύπους, έτσι, όλους, όμως, όλους, γιατί κάποιοι δεν σέβονται οικογένειες, κάποιοι δεν σέβονται ότι κάποιοι άνθρωποι ζουν τις οικογένειές τους μέσα από αυτά, και αυτοί γεμίζουν τσέπες. Λοιπόν, πέρασε πάρα πολύ καιρός από το τελευταίο live stories. Να σας πω το ότι όλα αυτά συντέλεσαν λίγο και το ότι κάναμε πολλά πράγματα για τα οποία θέλουν χρόνο. Ξέρετε, εμείς δεν καθόμαστε σε ένα καναπέ, ούτε τώρα κάθομαι σε ένα καναπέ. Έτσι, αλλού κάθομαι. Και ανοίγω απλά την κάμερα και λέω την ιστορία της ζωής μου. Ταξιδεύουμε. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θέλω να στηρίξετε το GRD. Από κάτω είναι το τηλέφωνο. Γίνετε συνδρομητές σε εμάς και θα πάρετε την απόδειξή σας, έτσι. Και θα πιάσουν τα λεφτά σας τόπο, γιατί θα δείτε πόσα πράγματα δημιουργούμε και θα βοηθήσετε οικογένειες να ζήσουν. Αγοράστε τα βιβλία μας, μοιράστε τις εκπομπές μας, γίνετε συνδρομητές μας στο κανάλι, στο συνδρομητικό και όλα αυτά. Βοηθήστε και στηρίξτε μας. Και βάλτε δίπλα-δίπλα να δείτε ποιότητα και αποποιότητα. Θα βγουν κάποια που δεν υπάρχει αυτή η λέξη και όμως υπάρχει. Κάποια στιγμή θα την αναλύσουμε. Η αποποιή. Λοιπόν, και η περσινή σεζόν έκλεισε πηγαίνοντας στο Άγιο Όρος και στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Είδατε τη συνέντευξη, την αγαπήσατε, την ξαναπαίξατε, την ξαναείδατε, ακούστηκαν συγκλονιστικά πράγματα από τον πατέρα Μεθόδιο, από τον ηγούμενο Μεθόδιο, έτσι. Και έπρεπε κάπως να ξεκινήσει εντυπωσιακά και αυτή η σεζόν. Ξεκίνησε το Inferno, πάρα πολύ ωραία εκπομπή, οφείλω να το πω γιατί είμαι μέσα, έτσι, άρα έχω και εγώ γνώμη, δεν λέω ότι είναι τέλεια, πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Και έπρεπε να ξεκινήσουν τα live stories φέτος εντυπωσιακά. Το εντυπωσιακό είναι το ότι είχα τη χαρά, τη τύχη και την ευτυχία και την ευλογία να πάω στη Βασιλεύουσα, στη πόλη των πόλεων, στη Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί ξεκίνησαν όλα, και θα τα πούμε στις επόμενες εκπομπές. Οι ιστορίες που θα σας διηγηθώ φέτος έρευνας στα live stories
είναι αν οι περσινές και οι προπέρσινες ήτανε wow και βαρούσανε τα μπαμ και τα μπουμ, έτσι φέτος θα βαράνε πυρηνικά και όχι κανόνια. Και πήγα στη Βασιλεύουσα, θα σας πω στην επόμενη εκπομπή τι συνάντησα εκεί, στη πόλη των πόλεων, με πλούσιο φωτορεπορτάζ, φωτογραφίες και βίντεο. Σήμερα όμως θέλω να ξεκινήσω με την Αγία Σοφία, που είχα τη χαρά και τη τύχη να επισκεφτώ, και νομίζω ότι κάθε Έλληνας πρέπει μία φορά στη ζωή του να τουλάχιστον να επισκεφτεί την Αγία Σοφία. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα πούμε στο επόμενο μισάωρο κάποια πράγματα έρευνα στα οποία συνάντησα εγώ, τα φωτογράφησα και σας τα έφερα, έτσι, για να δείτε και να συμμετέχετε μαζί μου, γιατί θέλω να είστε ενεργοί στην έρευνα. Μία πολύ μεγάλη θλίψη και μία πολύ μεγάλη ντροπή, η ντροπή της ντροπής δυστυχώς, έτσι, η ντροπή της ντροπής δυστυχώς, γιατί ντράπηκε και η ντροπή όπως έγραψα, όπου αυτή η εκκλησία δεν είναι καν μουσείο, έχει γίνει τζαμί, έχει γίνει ισλαμικό τέμενος, γιατί κάποιοι δεν σέβονται συγκεκριμένα πράγματα. Τώρα θα μου πείτε, το πλήρωμα του χρόνου, ξέρετε, είναι αμήλικτο. Πρέπει όλα τα πράγματα να κάνουν το κύκλο τους για να ξαναγυρίσουν εκεί που ανήκουν και εκεί που είναι οι ρίζες τους. Να σας πω ότι από εδώ, έτσι, αριστερά μου, θα παίξουν φωτογραφίες από την Αγία Σοφία σήμερα, όπως σας είπα, οι οποίες είναι δικές μου. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε μένα και στο GRD. Γι' αυτό λοιπόν, όποιος, γιατί έχει καταντήσει η μαλακή επιστήμη, όποιος τις χρησιμοποιήσει θα έχει να κάνει νομικά μαζί μας και μαζί μου. Έτσι, αυτές οι φωτογραφίες είναι δικές μου, ξαναλέω, δεν υπάρχει κάτι σε αυτό που θα δείτε Google, YouTube και δεν ξέρω εγώ τι, μου δώσε ένας φίλος, το πήρα από ένα φίλο και οτιδήποτε. Όποιος λοιπόν τις χρησιμοποιήσει θα έχει να κάνει μαζί μας νομικά. Εντάξει. Ξεκίνησα με μια φωτογραφία όπου, καταρχήν να σας πω για αυτούς που δεν έχετε πάει, για να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή, ότι έξω από την Αγία Σοφία, υπάρχει ένας προάβλιος χώρος, πάρα πολύ μεγάλος. Εγώ αυτό που συνάντησα ήταν ότι περίμενα στην ουρά γύρω στις 2 ώρες, 2 και κάτι, μπορεί να ήταν και 2,5 ώρες, για να μπω στην Αγία Σοφία. Συνάντησα ανθρώπους όλων των εθνικότητων, Νεπάλ, Αμερική, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, από παντού, οι οποίοι πηγαίνοντας στην Κωνσταντινούπολη θέλαν να πάνε να δουν την Αγία Σοφία. Μιλάμε τουλάχιστον ότι εκεί στο προάβλιο χώρο της Αγίας Σοφίας, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος χώρος, έτσι, και στην ουρά μπορεί να υπήρχε και 1 εκατομμύριο κόσμος, οπότε καταλαβαίνετε γιατί κάνει κάποιος 2 και 2,5 ώρες να μπει μέσα. Και φυσικά έχει να κάνει και με τον έλεγχο που περνάς από πάνω μέχρι κάτω για να δουν αν έχεις κάποιο όπλο, κάποιο αιχμηρό αντικείμενο και όλα αυτά. Και φυσικά γιατί πλέον είναι τζαμί, οι άντρες πρέπει και οι γυναίκες φυσικά να βγάλουν τα παπούτσια τους, άκουσον πως κατήντησε η Αγία Σοφία δυστυχώς, και οι γυναίκες, εάν δεν έχουν μαντήλα,
να αγοράσουν μαντήλα για να μπουν μέσα. Είχα την ατυχία, γιατί νευρίασα με αυτό το πράγμα, μπαίνοντας μέσα να υπάρχει προσευχή. Όχι ορθόδοξη, χριστιανική, έτσι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Παρέθεση, εδώ, από εδώ, υπάρχει αυτό, μην αρχίσετε και λέτε πάλι μαλακές για τρίγωνα και για λοιπά, είναι σύμβολο από ένα πάρα πολύ γνωστό παιχνίδι της Nintendo, το οποίο θα έχουμε τη χαρά και την ευχαρίστηση να το παίξουμε και να το εξηγήσουμε. Μην αρχίσετε τις μαλακίες, να χαρείτε, γιατί η μημάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας. Έτσι. Λοιπόν, και ξεκινάμε με κάποια πράγματα τα οποία φωτογράφησα, σας μετέφερα λίγο τη λογική. Να σας πω ότι όταν επισκέφτηκα εγώ, όπως ενημερώθηκα και όπως έμαθα, ένα μήνα πριν είχε πάει η UNESCO να επισκεφθεί το μνημείο, την εκκλησία της Αγίας Σοφίας, για να δει σε τι κατάσταση είναι, και το διαπίστωσε ότι είναι ακόμα πιο ρημαγμένη από ό,τι ήταν. Έτσι, το οποίο σημαίνει ότι κάποιοι δεν σταμάτησαν να τη χαλάνε και να την καταστρέφουν. Το μεγάλο καμπαναριό πλέον δεν υπάρχει, το έχουν αποδομήσει εντελώς, το έχουν κάνει κομμάτια κυριολεκτικά, όπως και κάποιες πλάκες με καρκινικές γραφές, νύψωνα νομίματα κλπ, που και αυτές τις χαλάσαν. Έτσι, και τις καταστρέψαν. Η πλευρά, η αντιμετώπιση των Τούρκων προς την UNESCO ήταν ότι δεν μας ενδιαφέρει το τι και το πώς. Σκεφτείτε ότι έχουν αφαιρέσει ακόμα και την ταμπέλα της UNESCO στην είσοδο. Οπότε, νταϊλίκη, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, σε όλους και σε όλα. Και κράτησα τη φωτογραφία αυτή που βλέπετε αριστερά μου. Και με βλέπετε ότι κοιτάω κάτω, γιατί και εγώ τη βλέπω. Έτσι θέλω να ξαναθυμάμαι για να σας μεταφέρω ακριβώς το τι συνέβη και το τι βίωσα και το τι συνάντησα εκεί. Προσπάθησα να την αποτυπώσω χωρίς τους μιναρέδες αριστερά και δεξιά στη συγκεκριμένη φωτογραφία. Νομίζω τα κατάφερα, γιατί έτσι αξίζει να είναι η Αγία Σοφία. Και από εκεί και πέρα, τώρα θα δούμε και λίγο την μπροστινή όψη, τη φάτσα στην ουσία. Αυτό εδώ, αυτό που βλέπετε δεξιά, δυστυχώς είναι ένα τζαμί αφιερωμένο στη μητέρα ενός πασά, σουλτάνου και δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι. Εκεί όμως τώρα που θέλω να σταθούμε και ξεκινάμε σιγά σιγά, είναι αυτό το οποίο υπάρχει σχεδόν στο κέντρο της εικόνας μας, η στήλη, όπου στη κορυφή της υπάρχει το στρόγγυλο και μέσα εκεί, και νομίζω ότι καλό είναι να το πάμε και σε full screen λίγο, μισό λεπτάκι, λίγο, ωραία. Λοιπόν, αυτό, για πάμε λίγο εδώ. Λοιπόν, για να το δείτε λίγο καλύτερα, εδώ βλέπετε ότι αυτό το στρόγγυλο έχει μέσα κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με επιβεβαιώνει για το πρώτο κύκλο το Live Stories. Τώρα θα μου πείτε πάλι, ναι. Και δείχνει μία κοινή πορεία καθολικών και ορθοδόξων ως προς τα κρυφά μηνύματα τα οποία θέλαν να περάσουν. Αυτό λοιπόν το στρόγγυλο μέσα του φέρει ένα σύμβολο το οποίο είναι το ρόδο, ο ρόδακας. Στις καθολικές εκκλησίες θα το συναντήσετε σαν βιτρό, σαν τζαμαρία δηλαδή, στη Παναγία των Παρισίων και σε άλλες. Συνήθως είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό των καθολικών εκκλησιών. Ο ρόδακας λοιπόν, όπως είχαμε αναφέρει στο Live Stories, την Arcadia Ego,
είναι το σύμβολο της γονιμότητας. Το ρόδο. Όπου τα σπόρια μέσα στο ρόδο, τι είναι, είναι τα σπέρματα του άντρα και το ρόδο το οποίο τα εμπερικλεί είναι η γυναικεία μήτρα. Και έρχομαι λοιπόν εγώ καλοπροαίρετα, γιατί θεωρώ ότι αυτό το πράγμα δεν το συναντάμε πλέον σε ορθόδοξες εκκλησίες, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Και έρχομαι εγώ λοιπόν τώρα και λέω, για ποιο λόγο το σύμβολο της γονιμότητας υπάρχει στην μεγαλύτερη ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία του κόσμου, όπου είναι χτισμένο από την αρχή της αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν μήπως θέλαν να περάσουν κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα, μήπως θέλαν να υποδηλώσουν κάτι. Και θέλω τώρα να δείτε πως η γραμμή κάτω από το ρόδο μοιάζει σαν αυτό το οποίο σας είπα, σαν την ένωση του αρσενικού με του θηλυκού, δηλαδή ένα ανδρικό μόριο που πάει να μπει μέσα στη μήτρα να γονιμοποιήσει, νομίζω το βλέπετε. Κρατήστε το, ψάξτε το, θα επανέλθω, εννοείται, θα επανέλθω. Και ρόδακας, rose line, ρόδινη γραμμή. Αχ, τι παραμύθια ρε έλεγε ρε αυτός ο πρόδρομος ρε παιδιά. Τι παραμύθια έλεγε αυτός ο πρόδρομος ρε παιδιά. Ρόδινη γραμμή, rose line, το ρόδο φόρα παρτίδα στην Αγία Σοφία και σε όλες τις καθολικές εκκλησίες. Άστο. Λοιπόν, προχωράμε και πάμε στο πρώτο. Εδώ είναι μια όψη, αυτό που σας έλεγα πριν. Δυστυχώς εδώ η Αγία Σοφία φαίνεται με τους μιναρέδες, έτσι. Είναι το 1/10 της κεντρικής πλατείας που υπάρχει απ' έξω. Εδώ μπορείτε να δείτε λίγο την ποσότητα του κόσμου, έτσι. Ευτυχώς υπήρχε μία τάξη στην ουρά και όλα αυτά, για να πάρετε μία γενική άποψη, και θέλω να σας φέρω όσο πιο κοντά γίνεται, έτσι. Και προχωράμε και θέλω να σταθούμε στο πρώτο πράγμα το οποίο έχω σημειώσει για να το δούμε καλύτερα, γιατί μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, το κάνω και full screen. Δείτε τώρα, η συγκεκριμένη αγιογραφία, καταρχήν, καλό είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν επισκεφθεί το χώρο να μην βγαίνουν να λένε το κοντό τους και το μακρύ τους. Γιατί η έρευνα, πάρα πολύ καλά, απαιτεί το να το δει κάποιος με τα ίδια του τα μάτια. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να γίνει επί το πλήσον παντού, αλλά τουλάχιστον κάποιοι οι οποίοι πήγαμε και είδαμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, δεν μπορεί να βγαίνει κάποιοι άλλοι οι οποίοι ούτε σε φωτογραφίες ούτε σε βίντεο τα έχουν δει και να λένε τα δικά τους. Λοιπόν, η Αγία Σοφία αυτή τη στιγμή που μιλάμε και πριν από ελάχιστες μέρες που την επισκέφτηκα, έχει σώες 3 αγιογραφίες. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η Αγία Σοφία δεν φέρει καμία αγιογραφία η οποία να είναι ζωγραφισμένη στο χέρι. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει το ότι όλες οι αγιογραφίες οι οποίες υπήρχαν, αγιογραφίες ξαναλέω, όπως και αυτές οι 3 που έχουν σωθεί και τη μία τη βλέπουμε εμείς τώρα αυτή τη στιγμή, είναι με ψηφιδωτό. Ψηφίδα. Γι' αυτό έκανε και τόσα χρόνια φυσικά για να ετοιμαστεί η Αγία Σοφία. Ψηφίδα.
Το αποτέλεσμα σας πληροφορώ ότι είναι πολύ ανώτερο της ζωγραφικής, για να καταλάβετε γιατί τεχνογνωσία μιλάμε και γιατί πλούτο πνευματικό και υλικό συναντούμε εκεί πέρα μέσα. Είναι αριστουργήματα τα οποία δυστυχώς οι βάρβαροι πήγαν και τα κατάστρεψαν τα περισσότερα. Ευτυχώς όμως 3 παραμένουν στη θέση τους για να μας δείχνουν το τι και το πώς. Λοιπόν, μία από τις 3 αγιογραφίες οι οποίες είναι σωζόμενες μέχρι και σήμερα και δεν έχουν καταστραφεί είναι αυτή την οποία βλέπετε μπροστά σας. Η συγκεκριμένη έχει στο κέντρο της την Παναγία, στην αγκαλιά της τον Ιησού και αριστερά και δεξιά 2 αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Δεν χρειάζεται να σταθούμε στα ονόματά τους στη συγκεκριμένη στιγμή. Όπου δωρίζουν κάποια δώρα που ούτε αυτά πρέπει να σταθούμε ακόμα, γιατί υπάρχουν άλλα τα οποία πρέπει να σταθούμε. Λοιπόν, καταρχήν να δούμε πόσο θεοκρατικό ήταν το κράτος του Βυζαντίου, μιας και βλέπουμε ότι 2 αυτοκράτορες στα αριστερά και δεξιά φέρουν φωτοστέφανο. Τι είναι το φωτοστέφανο? Είπαμε σε παλιότερες εκπομπές μας live stories ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο οποίος ήταν στη βασιλεύουσα και πήρε και το όνομά της και λοιπά, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο έβαλε κάποια στοιχεία μέσα τα οποία έπρεπε να ενώσει από άλλες παγανιστικές θρησκείες της αυτοκρατορίας αλλά και από άλλες θρησκείες μέσα στο χριστιανισμό, έτσι ώστε να μπολιαστούν και ο χριστιανισμός να ασπαστεί από όλους. Και έτσι λοιπόν η αυτοκρατορία να έχει μία θρησκεία για να ενώνει όλους τους κατοίκους της επικράτειάς της. Είπαμε λοιπόν ότι στα λατινικά η Κυριακή, η ημέρα του Κυρίου, όπου είναι ιερή για τους χριστιανούς, πήρε το όνομα Sunday, η ημέρα του ήλιου. Και γιατί πήρε το όνομα Sunday? Γιατί ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν αρχιερέας του Θεού ήλιου, του φωτοδότη, ζωοδότη κλπ. ήλιου, της μεγαλύτερης θρησκείας της αρχαιότητας, γιατί ο ήλιος, καταλάβανε οι άνθρωποι, ότι είχε άπειρη δύναμη. Αν δεν υπήρχε ο ήλιος δεν θα υπήρχε ζωή πάνω στο πλανήτη. Με ένα απλό κλάσμα του δευτερολέπτου μπορεί να δώσει μία λάμψη και να σταματήσει η ζωή πάνω στο πλανήτη. Αλλά δεν έμειναν μόνο στο Sunday, μείναν και στους περιβόητους ήλιους που απέκτησαν τα κεφάλια των Αγίων και όχι μόνο, γύρω τους πάρα πολύ απλά τα φωτοστέφανα. Και κοιτάξτε την λέξη, στα ελληνικά είναι στεφάνι από φως. Και σας παραπέμπω στην έκλειψη του ηλίου, όπου σχηματίζεται ένα στεφάνι με φως, μπαίνοντας η σελήνη μπροστά, στην έκλειψη της σελήνης κλπ. Άρα λοιπόν βλέπουμε αριστερά και δεξιά τους 2 αυτούς αυτοκράτορες να φέρουν φωτοστέφανο. Το ίδιο βλέπουμε να φέρει το ίδιο ακριβώς φωτοστέφανο και η Παναγία, και με αυτόν τον τρόπο ο καλλιτέχνης να εξισώνει την Παναγία μαζί με τους 2 αυτοκράτορες. Εάν προσέξετε θα δείτε ότι το φωτοστέφανο το οποίο φέρνει ο Ιησούς, ο Χριστός, είναι διαφορετικό και από τους 2 αυτοκράτορες αλλά και από την Παναγία.
Αριστερά και δεξιά από το κεφάλι της Παναγίας υπάρχουν δύο κύκλοι, το μ και το ρ και το θ και το ε, τα οποία είναι συντομογραφίες του Μητέρα Θεού. Έτσι. Τώρα, τα περίεργα ξεκινούν από την δεξιά πλευρά της Παναγίας. Με το δεξί της χέρι, το δεξί της μάτι και το δεξί της χείλος. Θα κάνουμε zoom για να τα δείτε. Να θυμίσω όμως σε αυτό το σημείο ότι όπως έχουμε ξαναπεί, η δεξιά πλευρά είναι η πλευρά του δυνατού και είναι η πλευρά του άνδρα. Επειδή λοιπόν η Ορθόδοξη Εκκλησία αλλά και η Πρωτοχριστιανική Εκκλησία που ήταν ενωμένη, υπήρχαν επίσκοποι οι οποίοι ήταν μόνο άντρες και συνεχίζουν να είναι μόνο άντρες. Άρα λοιπόν η δυνατή πλευρά, η πλευρά του άντρα, ήταν η δεξιά πλευρά. Έτσι, όπου η δεξιά πλευρά συμβολίζεται και με το χέρι μας που κάνουμε το σταυρό μας. Άρα λοιπόν αν αναρωτιέστε γιατί δεν κάνουμε το σταυρό μας με το αριστερό μας χέρι και το κάνουμε με το δεξί μας χέρι, ή γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε και με το ένα και με το άλλο, διότι ποιοι ήταν αριστεροί να το κάνουμε με το αριστερό, ποιοι ήταν δεξί να το κάνουμε με το δεξί, ενώ για χέρια δεν μην μπερδευτείτε, έτσι. Είναι γιατί την ευλογία στα πρώτα χρόνια, έτσι, την δίνανε οι άντρες, μιας και μόνο άντρες υπήρχαν επίσκοποι, άρα δηλώνοντας αυτό το πράγμα, την αποκλειστικότητα ως προς την πίστη, να το πω έτσι, για αυτό το πράγμα λοιπόν ο Σταυρός κατήντησε να γίνεται με το δεξί μας χέρι. Πάμε λοιπόν όμως να δούμε τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, και το βάζω ξανά full screen. Λοιπόν, δείτε τώρα εδώ, να δείτε, θέλω λίγο να φύγει και το super, μισό λεπτάκι, τέλεια, για να το δείτε καλύτερα. Λοιπόν, καταρχήν εδώ μπορείτε να δείτε το φωτοστέφανο του Χριστού που σας είπα. Λοιπόν, δείτε λίγο κάτι. Θέλω να δείτε το αριστερό χέρι της Παναγίας, το οποίο είναι φτιαγμένο από ψηφίδες, μιας και είπαμε ότι είναι ψηφιδωτό όλο αυτό, πόσο τέλεια φτιαγμένο είναι, φαίνονται μέχρι και οι φλέβες. Έχει σχήμα, έχει υπόσταση, έχει μύες, έχει ανατομία. Θέλω όμως τώρα να δείτε και το δεξί χέρι της Παναγίας, το οποίο ακουμπάει στο δεξί ώμο του Χριστού, πόσο παράτερο είναι. Δεν έχει ανατομία. Δείχνει ασθενικό, δείχνει πρόχειρα φτιαγμένο, και αν μου επιτρέπετε αυτό που θα πω, δείχνει στοιχειωμένο. Ναι, καλά ακούσατε. Δείχνει στοιχειωμένο. Το ψηφιδωτό δεν έχει υποστεί μεταβολές και αλλοιώσεις, για να προλάβω κάποιους. Το οποίο τι σημαίνει αυτό, το οποίο σημαίνει ότι έτσι ήταν εξ αρχής. Η συγκεκριμένη αγιογραφία έχει φιλοτεχνηθεί από τα πρώτα χρόνια της Αγίας Σοφίας. Και δείτε την διαφορά στο χέρι. Για να το προχωρήσω λίγο παρακάτω και να δείτε και άλλες διαφορές εκ των δεξιών της Παναγίας, κάνουμε αυτό το zoom. Λοιπόν, δείτε εδώ ότι το χείλος της είναι φτιαγμένο μόνο από τη δεξιά πλευρά. Και το μάτι της, σαν άλλος παντεπόπτης οφθαλμός, είναι πολύ μεγαλύτερο και διαφορετικά φτιαγμένο από την δεξιά πλευρά.
Σε αυτό λοιπόν το σημείο και έχοντας δει και σας έχω δείξει τις πολύ μεγάλες διαφορές, να πω δύο πράγματα. Μέχρι στιγμής ήταν ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι το παρατήρησαν αυτό το πράγμα, μιλάω από ερευνητές, από ιστορικούς κλπ. Υπάρχουν κάποιες μελέτες που έχουν γίνει για το συγκεκριμένο, που όμως δεν αποτυπώνουν, θεωρώ, αυτό το οποίο αναλύουμε εμείς τώρα στο μέγιστο βάθμο. Θα σας παραπέμψω, δυστυχώς δεν την έχω τη φωτογραφία τώρα, αλλά την έχω βάλει στη προσωπική μου σελίδα στο Facebook, Πρόδρομος Κοψανίδης, στηρίξτε την, κάντε ένα like και στηρίξτε την. Όπου μεγάλοι ζωγράφοι, όπως ο Μιχαήλ Άγγελος που έφτιαξε την Ακαδημία Αθηνών με τον Σοκράτη που κάνει αυτήν εδώ την κίνηση στο κέντρο, όπως ο Νταβίντσι που έφτιαξε τον Ιωάννη, τον βαφτιστή που κάνει και αυτός αυτή εδώ την κίνηση, όπως το Πουσέν, τον Νικολά Πουσέν, ο οποίος στους ποιμένες της Αρκαδίας στο έργο του, στα δύο του έργα, δείχνει πάλι το χαρακτήρα, έναν του χαρακτήρα να κάνει αυτή εδώ την κίνηση. Όλοι λοιπόν αυτοί οι μεγάλοι ζωγράφοι ζωγραφίσανε ανθρώπους να κάνουν αυτήν εδώ την κίνηση, σαν να λένε εγώ είμαι, έτσι, με το δεξί χέρι. Η διαφορά είναι ότι όλοι αυτοί ήταν άντρες. Και το δεξί τους χέρι φάνταζε πολύ δυνατό και δηλώνοντας ότι εγώ είμαι, αυτό εδώ κάνω. Αντίστοιχα όμως, από έναν ορθόδοξο καλλιτέχνη, ο οποίος επιμελήθηκε αυτό, δείχνουμε πόσο ασθενικό έχει κάνει το χέρι της Παναγίας, έτσι, το δεξί, σε αντίθεση με αυτά τα οποία σας ανέφερα. Είναι κάτι όπου η έρευνα η δικιά μου προχωράει, όταν θα έχω αποτέλεσμα, και αποτελέσματα εννοείται ότι θα σας τα παρουσιάσω. Θέλω φυσικά να το ψάξετε κι εσείς, έτσι, και πάμε παρακάτω να δείξουμε και άλλα πράγματα μέσα από την Αγία Σοφία. Λοιπόν, εδώ είναι για τους άπιστους θωμάδες, έτσι, είναι η αγιογραφία αυτή σε μεγαλύτερη κλίμακα, όπου βλέπουμε δεξιά και αριστερά πάλι τα ρόδα, έτσι, τέρμα δεξιά δείτε πάλι το ρόδο, για να δείτε και πως είναι μέσα. Και επίσης δείτε εκεί που λέει εν αρχήν από κάτω, υπάρχει πάλι ο ρόδακας κάτω από την εικόνα, το βλέπετε πάλι. Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, εδώ είναι μία άποψη από το εσωτερικό της Αγίας Σοφίας και από τον γυναικονίτη, που πλέον δεν υπάρχει πρόσβαση δυστυχώς από κάποιον να μπει και να κάνει τέτοιο και να ανέβει. Έτσι. Βλέπουμε τα φώτα που είναι αναμένα και έχουν προσθεθεί μετέπειτα. Επίσης βλέπουμε τους φωταγωγούς, τα βιτρό στην ουσία, αν μπορούμε να τα πούμε έτσι, που πλημμύριζαν με φως την Αγία Σοφία, χωρίς να χρειαστεί κάτι, και πως το φως έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Βλέπετε λίγο τους κίονες δεξιά, τους άσπρους, που θυμίζουν λίγο, που ο Άγιος Δημήτριος θυμίζει λίγο αυτό εδώ το πράγμα, έτσι, και την αρχιτεκτονική, το τι δεν έχουμε δυστυχώς. Εδώ
είναι αυτό που σας είπα. Βλέπουμε αυτό το οποίο εδώ ήταν ιερά πύλη και το ιερό στην Αγία Σοφία. Βλέπουμε ότι έχει βεβηλωθεί πλέον, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει αυτό για τους μουσουλμάνους που είναι η δικιά τους αντίστοιχη πύλη. Και εδώ βλέπουμε όλους αυτούς οι οποίοι προσεύχονται στη δικιά τους θρησκεία, και αριστερά, δεξιά και από πάνω βλέπουμε και κάποιες αράβικες προσευχές γραμμένες στα αράβικα, όπου τις συγκεκριμένες ζήτησε η UNESCO να αφαιρεθούν, φυσικά τη γράψανε να μην πω πού. Έτσι, πιο πάνω όμως βλέπετε τα παράθυρα, τα οποία πόσο φως βάζουν μέσα στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε από αυτή τη φωτογραφία, δεν θέλω να τη βλέπω για πολλούς λόγους. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πως οι σταυροί συνεχίζουν και επιβιώνουν. Συνεχίζουν και επιβιώνουν οι σταυροί. Εδώ είναι ένας περίτεχνος σταυρός που θα ήθελα να το ψάξετε κι εσείς και να με βοηθήσετε περαιτέρω. Είναι μέσα σε ένα λουλούδι στην ουσία. Μπορεί να είναι και το Fleur de Lys, το άνθος του Κρίνου, ενδεχομένως, που είπαμε, στο την Αρκάντια Έγκο, που συμβολίζει και αυτό, είναι το σύμβολο του κοινού της Ιών και. Αλλά χώρια από αυτό, θέλω να σταθώ το ότι πώς η ιστορία και η αλήθεια επιβιώνει μέσω της ψευτιάς και γενικότερα της καταστροφής. Προχωράμε παρακάτω. Άλλη μία άποψη από το εσωτερικό της Αγίας Σοφίας. Από εκεί που σας έδειξα το σταυρό, πάμε λίγο πιο μακριά για να δείτε ότι όλο αυτό ήταν φιλοτεχνημένο. Όλο, και με άλλους σταυρούς, θα τους δείτε και στο κεντρικό κλπ. Αλλά έχει υποστεί τεράστιες φθορές δυστυχώς. Και εγώ ελπίζω με τις φωτογραφίες μου και με το υλικό μου να σας βάζω λίγο μέσα στην Αγία Σοφία. Να σας πω ότι τέτοιες φωτογραφίες δεν έχω ξαναδεί και γι' αυτό τις τράβηξα και προσπάθησα να τις τραβήξω. Ήταν δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε. Και ήταν δύσκολο γιατί πάρα πολύ αστυνομία σε βλέπουν και με μισό μάτι, αν καταλαβαίνουν ότι είσαι Έλληνας και μιλάς ελληνικά, πόσο μάλλον για μένα που έκανα και το σταυρό μου μέσα, έτσι, και με είδανε με μισό μάτι. Αλλά εγώ έτσι ένιωσα και έτσι το έκανα. Προχωράμε λοιπόν. Λοιπόν, και εδώ τώρα αρχίζουν τα παρατράγουδα. Θα φύγει λίγο και το σούπερ. Έφυγε. Λοιπόν, εδώ είναι οι τέσσερις, τρεις φαίνονται. Τέταρτη είναι από εδώ δεξιά. Επιγραφές οι αράβικες, οι οποίες η UNESCO ζήτησε να φύγουν. Δεν έχουν φύγει. Βλέπετε αυτή τη φωτογραφία, τη τράβηξα για να δείτε τη βεβήλωση σε πρώτη φάση, αλλά και δευτερευόντως να δείτε το ότι το μνημείο, η εκκλησία, έχει αφαιθεί στη μοίρα του. Δείτε πώς είναι τα ντουβάρια, δείτε πόσες σοβάδες είναι έτοιμοι να πέσουν, και αυτοί που υποτίθεται έχουν επιμεληθεί οι γείτονές μας, ο Θεός να τους κάνει γείτονές μας, ότι βλέπετε πόσο πρόχειρα είναι φτιαγμένα και είναι, σε εξοργίζει αυτό το πράγμα. Έτσι, σε εξοργίζει. Φυσικά θέλω να δείτε ξανά και ξανά την εκπομπή, έτσι, για να δείτε ότι... Γιατί μπορεί να δείτε κάτι εσείς σε αυτή τη φωτογραφία, το οποίο εγώ δεν το έχω προσέξει ακόμα, και να μου το αναφέρετε, να μου το στείλετε με ένα mail ή στη σελίδα μου, να το ψάξουμε μαζί. Λοιπόν, προχωράμε. Εδώ πάλι είναι μία άποψη ενός μεγάλου φωτιστικού. Πάνω εκεί τώρα που θα δείτε κάτι που είναι σαν μπαλκόνι, γι' αυτό το τράβηξα, είναι το γυναικονίτη, και θα σας πω κάτι. Δεν, το οποίο πραγματικά με εξοργίζει. Δεν είναι κάποιος χριστιανός λέγοντας απλά το τι είναι, αν δεν γνωρίζει τα βασικά πράγματα.
Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορεί να μπαίνει μια γυναίκα μέσα σε μια εκκλησία, καλός ή κακός, δεν το εξετάζω εγώ τώρα, αλλά έτσι είναι, και να πηγαίνει να κάθεται δεξιά. Δεξιά είναι η πλευρά όπου κάθονται οι άντρες. Αριστερά είναι η πλευρά που κάθονται οι γυναίκες. Παλιότερα δε, όπως βλέπουμε, είναι το γυναικονίτη. Εκεί πέρα πάνω λοιπόν, σε αυτό το γυναικονίτη, που απαγορεύεται κάποιος με τις υπάρχουσες συνθήκες να ανέβει, βρέθηκαν πάρα πολλά αντικείμενα τα οποία εξαφανίστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες. Βρέθηκε ένα θαυματουργό Ευαγγέλιο, το οποίο ο αντιπρόεδρος του GRD και πολύ καλός φίλος μου, ο Δημήτρης Ελευθεριάδης, το έχει σε πιστή αντιγραφή, και μία από τις επόμενες εκπομπές θα το δείξουμε κιόλας, έτσι. Και βρέθηκαν και πάρα πολλά άλλα πράγματα, και ίσως γι' αυτό δεν επιτρέπεται αυτή τη στιγμή κανένας μα κανένα να ανέβει εκεί πέρα πάνω. Δεν μιλάω μόνο για τις γυναίκες που είναι υποβαθμισμένες στο Ισλάμ φυσικά, μιλάω και για τους άντρες. Προχωράμε. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι ο Τρούλος, ο οποίος έφερε τη μορφή του Ιησού, του Χριστού, του Υιού του Θεού, όπου μπήκε τσιμέντο από πάνω και μπήκαν αυτά τα ορνηθοσκαλίσματα εκεί. Και βλέπετε ακόμα και τις φθορές που συνεχίζουν και υπάρχουν ακόμα και στα δικά τους, έτσι. Στις τέσσερις γωνίες τώρα, που στην ουσία φαίνεται σαν να κρατούν τον Τρούλο, στην ουσία σαν να κρατούν τον Υιό του Θεού, είναι τα χερουβίμ, όπου στο ένα ειδικά που το έχω φωτογραφίσει, θα το δούμε, σώζεται, συνεχίζει και σώζεται και το πρόσωπό του, και ίσως είναι και η, μία από τις παλαιότερες απεικονίσεις των χερουβίμ, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι είναι και πώς είναι κιόλας. Λοιπόν, εδώ το έχω ζουμάρει περισσότερο, δείτε δεξιά κάτω το μαύρο και αριστερά τις φθορές, και εδώ ήταν ο Παντοκράτορας, ήταν το πρόσωπο του Ιησού στον Τρούλο, όπου αυτό, ξέρετε πως το κάνανε, από κάτω συνεχίζει και υπάρχει η αγιογραφία. Για να μην το χαλάσουν, πήγαν και βάλανε τσιμέντο από πάνω, το αλείψαν το τσιμέντο, όπως κάνουμε τις δουλειές στα σπίτια μας, το αλείψαν, και πάνω από το τσιμέντο πήγανε και βάλανε τα δικά τους τα ορνηθοσκαλίσματα. Αυτά εδώ τα αράβικα, τα οποία δεν ξέρω καν το τι σημαίνουν. Λοιπόν, προχωράμε. Εδώ τώρα, πάμε full screen πάλι. Λοιπόν, εδώ τώρα ανάμεσα, δείτε, είναι αυτό που σας λέω, αν θέλει η ιστορία να μείνει. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι οι δύο μεγάλες πινακίδες με τον αράβικο νόμο που ζήτησε η UNESCO να φύγουν. Από κάτω, ανάμεσά τους, οι μικρές οι πινακίδες. Αριστερά και δεξιά, ισλαμικά σύμβολα τα οποία έχουν βαφτεί μετά το τσιμεντάρισμα της Αγίας Σοφίας, και αυτά τα πανιά τα οποία βλέπετε, αυτά τα πανιά κρύβουν από πίσω τον Ιησού σε μία μεγαλοπρεπή αγιογραφία ψηφιδωτή, που είναι μία από τις τρεις, την δεύτερη σας την έδειξα, αγιογραφία την οποία δεν έχουν χαλάσει. Αλλά θέλησαν να την κρύψουν, πώς, έσχος, βάζοντας μπροστά αυτά τα πανιά. Τα πανιά όμως βλέπετε ότι και αυτά είναι άσπρα, είναι στο χρώμα του φωτός και όχι μαύρα. Ακόμα και αυτό έχει μέσα στη βλακεία τους, έχει το συμβολισμό τους. Προχωράμε. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι αυτό που σας είπα πριν, δείτε το λίγο, φαίνεται και το πρόσωπό του, έτσι. Αυτό το οποίο θέλω να δείτε είναι ότι τα χερουβίμ ποτέ δεν χαμογελάνε και ποτέ δεν είναι θυμωμένα. Στην ουσία
δεν φέρουν συναισθήματα. Το βλέμμα τους είναι στο αχανές, στο υπερπέραν. Έτσι, και εδώ μπροστά σας έχετε μία από τις σημαντικότερες παρουσιάσεις τέτοιων πλασμάτων, να το πω, έτσι, τέτοιων οντοτήτων μάλλον καλύτερα, η οποία είναι μοναδική και μπορείτε να δείτε το πώς είναι, θεωρώ, στην αλήθεια, και φαίνεται και το πρόσωπο, το οποίο πρόσωπο παρουσιάζεται να έχει ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εδώ είναι μια γενική άποψη της Αγίας Σοφίας με τα γυναικονίτια αριστερά και δεξιά, με τους κίονες, με την οροφή, με τις αράβικες πινακίδες, και ευθεία μπροστά αυτό που βλέπετε είναι εκεί που κάνανε οι Ισλαμιστές την προσευχή και ήταν το ιερό όσο η Αγία Σοφία ήταν εκκλησία. Δείτε την, πόσος κόσμος υπάρχει μέσα, και σκεφτείτε ότι όλος αυτός ο κόσμος έχει βγάλει τα παπούτσια του. Εκεί τώρα που είμαι εγώ και τραβάω αυτή τη φωτογραφία και βλέπετε, θα δείτε ότι υπάρχουν μόνο άντρες, απαγορεύεται να μπει γυναίκα μέσα εκεί και να προχωρήσει, όπως και την προηγούμενη φωτογραφία που τράβηξα, ακόμα και μαντίλα να φοράει, η υποβάθμιση της υποβάθμισης. Στις γυναίκες έχει, για να καταλάβετε, έχει ένα κάγκελο μπαίνοντας μέσα στην Αγία Σοφία, που μέχρι εκεί μπορούν να πάνε, από εκεί και πέρα πάνε μόνο άντρες. Έτσι. Και δει κυρίως μουσουλμάνοι, εντάξει, μπήκαμε και σας το παρουσιάζουμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εδώ βλέπετε και άλλη φωτογραφία πάλι από τον ίδιο χώρο. Πάμε full screen, εμένα δεν χρειάζεται να με βλέπετε, αυτό έχει νόημα να δείτε. Έτσι, για να βιώσετε λίγο κι εσείς όσοι δεν έχετε πάει. Λοιπόν, και τώρα πάμε εδώ σε κάτι το οποίο το είδα πολύ φευγαλαία, πρόλαβα, το φωτογράφησα. Αυτό είναι, μπαίνοντας στην Αγία Σοφία, πάνω το κεφάλι σου δηλαδή, όπου εμένα φαντάζει, αυτό έχει μείνει από την αρχή, δεν έχει υποστεί μεταβολή, όπου εμένα φαντάζει να είναι το αστέρι της Βεργίνας, να είναι η Μακεδονία μας, όπου θα δείτε στο τρίτο live stories τι σπουδαία ιστορία θα πούμε πέραν από κάθε φαντασία για τη Μακεδονία, όπου συμβολίζεται πεντακάθαρα εκεί. Τώρα θα μου πείτε, Ρόδακας, αστέρι της Βεργίνας, έτσι, της Μακεδονίας και όλα αυτά, πού είναι, γιατί δεν μας τα έχουν πει όλα αυτά, έτσι δεν είναι, γιατί δεν μας τα έχουν πει ποτέ. Και πάμε εμείς τώρα και τα φωτογραφίζουμε και τα δείχνουμε. Θέλω λίγο να σκεφτείτε το τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό. Έτσι, σας το ξαναδείχνω. Σας είπα ότι απαγορεύω να πάρει κάποιος τις φωτογραφίες και να τις χρησιμοποιήσει κάπου αλλού. Είναι δικές μου. Τα δικαιώματα είναι και σε μένα και στο GRD. Έτσι. Μπορεί όμως κάποιος για προσωπική χρήση και μόνο για την έρευνά του να δει ξανά και ξανά το βίντεο ή να μου τις ζητήσει και κάποιες από αυτές να τις στείλω. Λοιπόν, προχωράμε. Τώρα, πάμε full screen. Παιδιά. Όταν είχα κάνει την πρώτη χρονιά των live stories, μίλησα για κάποια σύμβολα. Τότε πέσαν όλοι να με φάνε και μου λέγανε τι παραμύθια λες, τι το ένα, τι το άλλο, τι το παράλλο. Και σας είχα πει στα 3 έτινα Αρκάντια Έγκο στο live stories ότι το αρσενικό σύμβολο είναι αυτό, το αρχέγωνο και το θηλυκό το αρχέγωνο είναι αυτό. Αυτό είναι γιατί συμβολίζει τη μήτρα και αυτό γιατί συμβολίζει το φαλό. Και στο στρατό όσα περισσότερα pay έχει κάποιος, τόσο υψηλό βαθμός είναι.
Εδώ είναι μία από τις κεντρικές πύλες της Αγίας Σοφίας. Δεν είναι η κεντρική που περνούσε ο Αυτοκράτορας η μεγάλη. Αριστερά και δεξιά υπάρχουν άλλες πύλες όπως αυτή. Αλλά πάμε λίγο full screen. Δείτε ότι αυτή η πύλη, γιατί το κοντάρι που είναι στη μέση κατέβαινε, έτσι, για να κλειδώνει, για να ξεκλειδώνει. Δείτε πως αυτή η πύλη συμβολίζει το ποιοι έμπαιναν εκεί. Και από εκείνη την πύλη μπαίνανε μόνο άντρες. Γιατί ήταν το σύμβολό τους. Πώς έχουμε τώρα στις τουαλέτες απ' έξω που λέει γυναίκες και άντρες. Δείτε το. Δείτε το. Για να δείτε αν αυτά που σας έλεγα εγώ ήταν παραμύθια ή είναι πραγματικότητα. Κάποιος μπορεί να το πάει και πιο μπροστά και να πει λάμδα, λακεδαίμονες, στις ασπίδες των Σπαρτιατών. Γιατί όχι, θα πω εγώ, γιατί όχι, θα πω εγώ, αλλά δείτε το. Γι' αυτό σας το τράβηξα, φυσικά είναι μεταλλική τεράστια η πόρτα, έτσι. Λοιπόν, και προχωράμε, φτάνουμε προς το τέλος σιγά σιγά, ήδη έχουμε γράψει 1 ώρα και 20 λεπτά εκπομπή. Λοιπόν, και αυτή είναι η τρίτη αγιογραφία η οποία είναι σωζόμενη. Βλέπετε ότι υπάρχει πανί το οποίο ανά τα χρονικά διαστήματα ανεβαίνει και κατεβαίνει, δηλαδή αν είναι δυνατόν, έτσι. Και βλέπουμε πάλι τον Ιησού, τον Χριστό, ο οποίος κάθεται στο θρόνο του και δεξιά είναι ένας αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο οποίος μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το όνομα. Θα το ψάξω, όποιοι θέλετε θα σας το στείλω σε μήνυμα. Ο οποίος έκανε πάρα πολλά κακά, αδίκησε πάρα πολλούς, αδίκησε και τον εαυτό του και ζητάει συγχώρεση από τον Μέγα Αρχιερέα, από τον Ιησού Χριστό. Προχωράμε. Λοιπόν, αυτό το βλέπετε και από μια άλλη οπτική, πάλι το ρόδακα δεξιά και αριστερά, το βλέπετε. Πάλι ο ρόδακας και πάλι εκείνο το λουλούδι από κάτω από το ρόδακα, το οποίο το είδαμε πριν και στη μέση είχε ένα τεράστιο σταυρό. Αυτό ίσως θέλει ψάξιμο, πάμε να το ψάξουμε γιατί όχι. Και πάμε στην τελευταία φωτογραφία, όπου θέλω να σας δείξω και γι' αυτό την τράβηξα. Αυτό είναι στο προάβλιο χώρο της Αγίας Σοφίας, όπου έχουμε έναν αρχαίο κείωνα, όπου έχει σκαλιστεί στο κέντρο του ένα σταυρός. Είναι αυτό το οποίο το έχουμε πει και παλιότερα, ότι κάποιοι αρχαίοι ναοί και η περιοχή της Κωνσταντινούπολης ήταν και κατοικήσιμη και στα αρχαία χρόνια, το έχουμε ξαναπεί αυτό το πράγμα, έτσι, ήταν κατοικήσιμη. Χρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση της Αγίας Σοφίας, ακόμα και εδώ, κάτι το οποίο δεν το λένε πολύ. Εδώ τώρα το βλέπουμε και να σας πω ότι αυτή είναι μια οδός στην ουσία, όπου αριστερά και δεξιά υπήρχαν αυτοί οι αρχαίοι κείωνες, όπου για χάρη της νέας θρησκείας και της νέας τάξης πραγμάτων όπως ήταν ο χριστιανισμός, έγιναν με το σταυρό χριστιανικά. Αυτές ήταν οι φωτογραφίες από την Αγία Σοφία, τις οποίες διάλεξα. Είναι πάρα πολλές, αλλά εγώ αυτές διάλεξα για να σας δείξω, γιατί αυτές θεωρώ ότι και εκεί που μου επιτράπηκε να δείξουμε. Έτσι, έχω και ένα βίντεο από μέσα, να δούμε λίγο με ήχο. Να ακούστε και λίγο ήχο. Όχι, δείτε δηλαδή. Γιατί, εδώ. Δείτε εδώ το χάος από μέσα. Εδώ τώρα είναι η προσευχή. Δείτε. Είναι λίγο παραμορφωμένο γιατί το έκανα για να φαίνεται σε όλη την οθόνη. Έτσι. Εδώ δείτε. Γυναικονίτη πάνω, εδώ. Ο ήχος είναι original. Και εδώ δείτε, ας το πούμε, είναι αυτό που σας είπα, βλέπετε δεν φοράει κανένας παπούτσια, είναι όλοι με τις κάλτσες τους και έχει μπει μια χοντρή μοκέτα για να μπορεί κάποιος εκεί
να πατάει. Σε αυτόν εδώ το χώρο τώρα που σας δείχνω απαγορεύονται οι γυναίκες, δυστυχώς. Έτσι. Αυτό. Λοιπόν, το πρώτο live story της χρονιάς και της σεζόν φτάνει στο τέλος του. Λίγα δευτερόλεπτα μας μείνανε. Μία εισαγωγή η οποία έπρεπε να γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όχι από εμένα, για να μην βγαίνουν κάποιοι και κατηγορούν εμένα. Έτσι, από όλο το GRD έπρεπε να γίνει. Και πάμε σε αυτό το οποίο κάνουμε καλύτερα από όλους και σε αυτό το οποίο θα δώσουμε πάλι στους υπόλοιπους να κλέψουν. Έτσι, μοναδική έρευνα, μοναδικό υλικό και μοναδικό περιεχόμενο για εσάς να μπορείτε και να ακολουθήσετε τα λεγόμενα. Κλείνοντας να πω το ότι έχουμε πόλεμο. Και έχουμε πόλεμο με όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν σέβονται το κόπο των άλλων και σας καλώ όλους να στηρίξετε την ποιότητα και όχι τις φανφάρες και όχι τις αποκλειστικές πληροφορίες, να βοηθήσετε το GRD, ξαναλέω, κάνοντας μια απλή συνδρομή 10-12 ευρώ το χρόνο, 1 ευρώ το μήνα. Στηρίζετε τις οικογένειες που δουλεύουν στο GRD, στηρίζετε το GRD, το μοναδικό νόμιμο οργανισμό, να καλύψει τα έξοδά του και να προχωρήσει, να σας φέρει περισσότερες έρευνες σαν αυτή που είδατε και όλες αυτές τις οποίες βλέπετε, να αγοράσετε ένα βιβλίο, 10 ευρώ κάνει ένα βιβλίο, τώρα έρχονται και γιορτές, να μπορείτε να το δώσετε και δώρο, να κάνετε τη συνδρομή στο συνδρομητικό κανάλι όπου οι παραγωγές είναι φάμιλες Κοσμοτέ, Νόβα και ξένων μέσων. Και να αφήσετε τα πρόβατα να ακολουθήσουν τους τσομπάνιδες τους. Αυτοί δεν μας αφορούν. Να πω το ότι φτάνει και μια ολοκένουργια εκπομπή Inferno. Εκεί θα δείτε πράγματα και θαύματα. Και επίσης φτάνει και μια ολοκένουργια σειρά νέων επεισοδίων από Ghost Hunting σε μέρη που δεν έχει πάει ποτέ κανένας. Σε αυτήν δεν θα είμαι εγώ, εντάξει, δεν μπορώ να τα κάνω όλα σε καμία των περιπτώσεων. Λοιπόν, εν αρχήν είναι η πόλη. Επεισόδιο 1 live story, έφτασε στο τέλος του. Είπαμε κάποια μυστήρια και μυστικά της Αγίας Σοφίας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα με ολοκένουργιο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε καλά, να βλέπετε το βίντεο, να στηρίζετε και να γίνεστε συνδρομητές στο GRD και να στηρίζετε το GRD και το έργο του, γιατί είναι ο μοναδικός φορέας ο οποίος δουλεύει επαγγελματικά την αλήθεια, την αναζήτηση και την έρευνα στη χώρα μας. Καλή σας συνέχεια.